Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τη λίστα εμβολιασμού των κρατικών αξιωματούχων. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη και τη Σοφία Φασουλάκη που θα μας πει Σοφία περισσότερα. Ναι, Βλαμπία, υπάρχει όπως φαίνεται πολύ μεγάλη ενόχληση από τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι οι κυβερνητικά στελέχη σπέβδουν το ένα μετά το άλλο να εμβολιαστούν και όπως υπήρξαν οι καταγγελίες χθε στο Σωτηρία παίρνοντας τη σειρά κάποιων υγειονομικών. Αυτή η ενόχληση φάνηκε σήμερα και από την συνέντευξη της αναπληρώτριας κυβερνητική εκπροσώπου της κυρίας Πελώνη στα παραπολιτικά, ο συμβολισμός εξαντλήθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς, είπε η κυρία Πελώνη, και δεν χρειαζόταν παραπάνω. Μάλιστα αυτός ο συμβολισμός, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη, κλείνει σήμερα με τον εμβολιασμό του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Ήταν λάθο εικόνα αυτέ οι αναρτήσει στα social media, είπε η κυρία Πελώνη. και κλείνοντα, μάλιστα, είπε ότι έχουν εμβολιαστεί μέχρι ώρα 66 κυβερνητικοί, 66 στελέχοι που έχουν κρίσιμα πόστα στον κρατικό μηχανισμό. Ο εμβολιασμό του θα σταματήσει εκεί στου 66. Θυμίζω χθε ότι υπήρχε μια λίστα με 126 πρόσωπα, τα οποία είχε προγραμματιστεί να εμβολιαστούν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Ο εμβολιασμό του όμως, όπω είπε η κυρία Πελώνη, θα σταματήσει εδώ και θα πάρουν και αυτοί τη σειρά του, τη σειρά προτεραιότητά του. Τώρα σειρά έχουν πια οι υγειονομικοί και οι ηλικιωμένοι στι μονάδε φροντίδα.